Δεκάδες αγανακτισμένοι κτηνοτρόφοι βρεθήκαν ξανά έξω από το Προεδρικό, ζητώντας αυτή την φορά την πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας ΠΟΠ για την παρασκευή χαλουμιού. Άρα ο κυπριακός λαός, ο Κύπριος καταναλωτής, αγοράζει και τρώει γαλακτόσκονη. Είναι έγκλημα. Δεν θα υπάρχει γάλα όταν θα θέλουν να παράξουν αυτό το ευλογημένο προϊόν που το έχουμε κατοχυρώσει ως ΠΟΠ. Αύξηση του κόστου παραγωγής στις ζωοτροφές, αύξηση του κόστου παραγωγής στο γάλα, αύξηση του κόστου και στο χαλούμι. Είναι λογικότατο. Πρέπει όμως να γίνει αλυσιδωτά. Είμαι στο επάγγελμα 39 χρονών και θα φύγω από το επάγγελμα. Υπάρχει πολύ νέος κόσμος ο οποίος αγανάκτησε. Μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα η κατάσταση ξέφυγε και βγήκε εκτός ελέγχου. Ένταση, φωνές, μπάλες ανούτυγμένες στις φλόγες και δεκάδες βαρέλια γάλα στον δρόμο συνέθεταν το σκηνικό έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις επενέβησαν για να αποτρέψουν τα χειρότερα, ενώ στο σημείο έσπευσαν και μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας για να σβήσουν την φωτιά. Δεν λέμε ότι όλες οι ενέργειες είναι οι σωστές ή έπρεπε να γίνουν, αλλά δεν μπορεί να συγκρατήσεις έναν πλήθος αγανακτισμένων ανθρώπων όταν δεν βρίσκουν αυτήν την ανταπόκριση από την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω. Μια οργιά ανάκτησης, απελπισίας, φτώχειας, πώς είναι αν έχει να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση. Ένταση έχει προκληθεί μεταξύ των διαμαρτυρόμενων, καθώς αρκετοί είναι αυτοί που διαφωνούν με το κάψιμο σανών και το γάλα στους δρόμους έξω από το Προεδρικό. Δεν είμαστε χούλιγκαν, εμείς δεν θέλουμε καμία διαμαρτυρία. Οι εγωπροβατοτρόφοι κρούν τον κόδωνα του κινδύνου για τον κλάδο τους που καταραίει εξαιτίας της ραγδαίας αύξησης των τιμών. Και πριν δύο μήνες πάλι εδώ είμαστε. Τι άλλαξε μέσα σε δύο μήνες? Αύξηση των ζωοτροφών, τίποτε παραπάνω. Σε μια εβδομάδα που θα έχουμε τη γνωμάτευση του εισαγγελέα, θέλω να ελπίζω ότι θα είναι σωστός, γιατί διαφορετικά, όχι εδώ στο Προεδρικό, λιμάνια και αεροδρόμια θα κλείσουμε. Τέρμα πιο. Υπόμνημα με τα αιτήματά τους παρέδωσαν στον Διευθυντή του Γραφείου Τύπου του Προεδρικού Ικτινοτρόφη. Λίγο αργότερα έλαβαν τελικά διαβεβαιώσεις για περαιτέρω οικονομική στήριξη ύψους 8 εκατομμυρίων ευρώ. Στήριξη που θα τους καταβληθεί μέχρι το τέλος του μήνα και με την οποία καλύπτονται οι εγωπροβατοτρόφοι, οι αγελαδοτρόφοι και οι χειροτρόφοι. Με οδηγίες του Προέδρου της Δημοκρατίας, την ερχόμενη εβδομάδα, ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Καδής, θα μεταβεί στις Βρυξέλλες, όπου υπάρχει Συμβούλιο Υπουργών. Και θα ζητήσει επιπλέον βοήθεια. Διαβεβαίωση ωστόσο που δεν ήταν αρκετή για το αγανακτισμένο πλήθος. Αφού έριξαν κι άλλο γάλα στον δρόμο, αποχώρησαν από το Προεδρικό, μπλόκαραν τις κύριες αρτηρίες της πρωτεύουσας και κατέληξαν στα φώτα του Καλησπέρα. Δεν κρατούμε να πάρουμε λεφτά στο σπίτι. Οι τράπεζες μας παίρνουν τις περιουσίες μας. Δεν κρατούμε να ταΐσουμε τα ζώα. Στη συνέχεια μετέβησαν στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου αντιπροσωπεία τους έγινε δεκτή από τον Κώστα Καδί. Ενέργειες μερίδας των εγωπροβατοτρόφων δεν θα μείνουν πάντως ατιμόρυτες, καθώς η ηγεσία της αστυνομίας έδωσε ήδη οδηγίες για εντοπισμό αυτών που άναψαν τις μπάλες σανού στην είσοδο του Προεδρικού, εκδόθηκαν ήδη εντάλματα και αναμένονται σύλληψεις.